Η ηλιακή ακτινοβολία είναι πηγή ζωής, αλλά μπορεί να αποβεί και επικίνδυνη, ειδικά το καλοκαίρι, οπότε η έκθεση στον ήλιο είναι παραπεταμένη. Η επίδραση του ηλίου στα μάτια είναι βλαβερή και μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα πολλές παθήσεις, καθώς και τη γύρανση των ματιών. Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι ακτινοβολίες UVα και UVβ, οι οποίες λόγω της μείωσης του όζοντος στην ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν διάφορων ειδών παθήσεις. Ουσιαστική λύση είναι η χρήση απορροφητικών γυαλιών ηλίου και η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις επικίνδυνες ώρες. Σχετικά με τα μάτια, οπωσδήποτε η ηλιακή ακτινοβολία πλέον έχει γίνει πολύ επικίνδυνη, διότι έχει μειωθεί αφάνταστο το όζον της ατμόσφαιρας. Δηλαδή η ηλιακή ακτινοβολία δεν φιλτράρεται. Με αποτέλεσμα η UVα, UVβ ακτινοβολία να είναι επικίνδυνη για τα μάτια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απαραίτητος ο κόσμος ο οποίος εκτίθεται στον ήλιο πρέπει να φορά γυαλιά ηλίου και γυαλιά ηλίου απορροφητικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, διότι τα μάτια τους είναι ακόμη σε εύπλαστο στάδιο, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η μακροχρόνια έκθεσή τους σε αυτήν μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην οχρά κοιλίδα, ακόμη και καταράκτη. Ο ήλιος τι μπορεί να προκαλέσει? Κυρίως σε μικρά παιδιά, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή απαραίτητος να φορούν καπέλο και να είναι κάτω από ομπρέλες, να μην εκτίθενται, γιατί τα μάτια τους είναι πιο ευαίσθητα. Μπορεί να δημιουργηθεί σε μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο πρώιμους καταράκτες και κυρίως βλάβες στην οχρά κοιλίδα, στο κέντρο της οράσεως. Γι' αυτό είναι απαραίτητο και ο κόσμος να μην εκτίθεται πολλές ώρες στην ηλιακή ακτινοβολία, δύο τις επικίνδυνες ώρες, αλλά και κυρίως προσοχή τα μάτια των παιδιών.